Το σχολείο σας. Κύριε Τσαρμπέ, καλημέρα σε εσάς και όλους τους τηλεθεατές σας. Δηλώνω για τελευταία φορά πλέον και πρέπει να πάψουν οι κακές γλώσσες να λένε ότι ο Γκεζελής θα αποτραβηχθεί, δεν θα τελειώσει, δεν θα κάνει συνδυασμό και θα πάει με τον Νανόπουλο, τον πνευματικό και τους λοιπούς συνυποψήφιους του. Ο Γκεζελής δηλώνει για τελευταία φορά ότι θα είναι ο δήμαρχος ο επόμενος, θα λάβει μέρος σε αυτό το προεκλογικό αγώνα, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας αγώνας που η πόλη και το αυτοδιοικητικό κίνημα αυτού του Δήμου χρειάζεται. Θεωρώ ότι πλέον τα ψέματα τελειώνουν. Η αυτοδιοικητική μου πορεία μέχρι σήμερα μου έχει επιβάλει να είμαι υποψήφιος. Ήδη έχω σχηματίσει στο μεγαλύτερο μέρος το ψηφοδελτιό μου. Ήδη έχω κάνει διεργασίες με όλους συνεργασίες. Δεν δεχτήκαν τη δική μου συνεργασία. Πιστεύουν όλοι ότι είναι ικανοί να πάνε για δήμαρχοι. Αυτό... Δηλαδή είχατε επιδιώξει το να γίνει μια συμμαχία αυτοδιοικητική. Αυτοδιοικητική συμμαχία, λόγω της εμπειρίας... Με ποιες αρχές όμως. Λόγω της εμπειρίας μου ζήτησα να είμαι επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Δεν δεχτήκανε. Από εκεί και πέρα η απόφασή μου για κάθοδό μου είναι οριστική. Θεωρώ ότι εντός των ημερών θα κλείσει πλέον αυτή η αυλαία των υποψηφίων. Κυριακή κοντή γιορτή, 18 Απρίλη. Εκεί είναι τελική ευθύνη. Όχι, 18 Απρίλη, είναι 28 Απρίλη, είναι 20 μέρες πριν των εκλογών. Έχουμε μπροστά μας πλέον των 20 ημερών για τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων. Εγώ θεωρώ ότι το ψηφοδέλτιό μου, όπως έχω πει, είναι ένα ψηφοδέλτιο αρκετά σημαντικό, με νέες προσωπικότητες και παλιούς έμπειρους ανθρώπους που θα μπορέσουμε από την άλλη μέρα πλέον, την επόμενη μέρα που θα αναλάβουμε, θα δώσουμε λύσεις στα προβλήματα, γιατί είμαι γνώστης της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντίθετα με άλλους που επικαλούνται ότι μπορούν να δώσουν λύση την άλλη μέρα. Το δηλώνω κατηγορηματικά ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι θέμα μόνο διάθεσης, είναι θέμα εμπειρίας, που μέχρι σήμερα έχει αποδειχτεί ότι εάν δεν ξέρεις να χειρίζεσαι τα θέματα, θέλεις τουλάχιστον 2,5-3 χρόνια να τα μάθεις. Εγώ το δηλώνω σε αντίθεση με τα θα που επικαλούνται όλοι. Τα θα στην τοπική αυτοδιοίκηση για το Δήμο της Κορίνθου δεν υπάρχουν. Εάν μετά από 2,5 χρόνια που θα μπορέσουν να μάθουν ορισμένα πράγματα για την τοπική αυτοδιοίκηση, η πόλη θα έχει πάει και ο Δήμος θα έχει πάει 5 χρόνια πίσω. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι σημαντική η εμπειρία μου, είναι σημαντική η διάθεσή μου να βοηθήσω αυτόν τον τόπο. Είμαι ο μόνος που έχει καταθέσει προτάσεις εφικτές, προτάσεις τις οποίες μπορώ να υλοποιήσω την άλλη μέρα το πρωί, μόλις αναλάβω αυτόν τον Δήμο, τον ταλαιπωρημένο και τον Δήμο που έχουν γίνει σοβαρές ανοσιουργίες. Σε όλα τα επίπεδα θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι πάμε μπροστά, γιατί μπορούμε, έχουμε τις προτάσεις και δεν έχουμε θα. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και έχω αποδείξει εγώ προσωπικά τι έχω κάνει σε ένα Δήμο μικρό. Φανταστείτε στο μεγάλο, μετά από τόση εμπειρία, τι μπορώ να κάνω και εάν μπορώ να το παλέψω. Εγώ θα κατεβάσω τις προτάσεις μου και τις λύσεις
τις οποίες υπάρχουν.